Μέχρι αυτή την ώρα βροχές σε όλη την Κύπρο, σωστά? Έτσι φαίνεται, ναι. Έντονες βροχές. Σε μερικές περιπτώσεις είναι, ναι. Υπάρχουν έτσι μεμονωμένες καταιγίδες κατά τόπους, οπότε η βροχή είναι έντονη. Σε όλη την Κύπρο είναι, όπως είναι εδώ στη Λευκωσία, σε ήπιο ρυθμό. Έντονη, πώς ακριβώς εικόνα που έχετε από την υπόλοιπη Κύπρο? Εδώ στη Λάρνακα είναι μικρότερης εντάσεις οι βροχές. Μάλιστα. Αναφορές που είχαμε από Λεμεσόν, μιλούσα για καταιγίδα και στα δυτικά παράλια Πάφων, ήταν πιο έντονα τα φαινόμενα. Σε κάποιες περιοχές πιο έντονα καιρικά φαινόμενα, ναι. Ναι. Λοιπόν, και αυτό θα κρατήσει μέχρι πότε? Θα κρατήσει και απόψε. Μάλιστα. Και αύριο. Αύριο φαίνεται ότι θα είναι πάλι εκτεταμένα τα φαινόμενα, ίσως λιγότερα από ό,τι είναι σήμερα. Δηλαδή είναι η κορύφωση των φαινομένων σήμερα? Σήμερα, ναι, περιμένουν περισσότερα φαινόμενα, ναι. Πιο έντονα και πιο εκτεταμένα ίσως. Και θα κρατήσει αυτό μέχρι πότε? Το Σάββατο υπάρχει μια μικρή ανάπαυλα. Περιμένουμε πάλι ότι θα έχουμε έτσι ελαφρές βροχές, μεμονωμένες. Μάλιστα. Κυριακή και Δευτέρα... πάλι θα έχουμε τοπικές βροχές, μπορεί όχι καταιγίδες, έντονα φαινόμενα. Έτσι, τοπικές βροχές δεν αποκλείεται, ναι. Από Δευτέρα προς Τρίτη υποχωρεί αυτό το σύστημα, οπότε ο καιρός καλυτερεύει. Αυτό το επίπεδο επικινδυνότητας σε κίτρινο παραμένει? Όχι. Είχε βγει χτες για αυξημένη βροχόπτωση. Δεν ισχύει. Τα φαινόμενα που πήραμε είναι πιο λίγα. Δηλαδή δεν θα έχουμε τόση βροχόπτωση για την οποία ότι αναμενόταν να ξεπεράσει, ναι, τα 55 χιλιοστόμετρα. Δεν αναμένουμε, όχι. Δεν αναμένεται αυτό να το ξεπεράσει? Ναι. Θα είναι πολύ πιο κάτω από αυτά που έχετε... Όχι πολύ πιο κάτω. Ναι. Πάντως δεν αναμένεται. Δεν θα φτάσουμε σε αυτά τα επίπεδα. Δηλαδή θεωρείτε μία από τις πιο βροχερές μέρες η σημερινή? Και με δεδομένο τον λίγο χειμώνα, ναι, που είχαμε. Ναι. Ναι. Ο Μάιος, μέχρι χτες, είχε φτάσει το 90%. Εντάξει, η βροχή του Μάη δεν είναι αρκετή, οπότε ήταν εύκολο να καλυφθεί. Όμως, με τα σημερινά θα ξεπεραστεί σίγουρα το 100%. Άρα έχουμε ένα καλό Μάιο. Ναι, ένα αρκετά καλό Μάιο. Ναι. Τέτοιες βροχοπτώσεις, φαντάζομαι, μας δίνουν και προηγούμενοι μήνες. Οι προηγούμενοι μήνες αυτή την περίοδο, Μάιος, ο περσινός και ο προπέρσινος. Δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά υπάρχουν χρονιές όπου είχαν αρκετά καλό Μάιο. Μάλιστα. Άρα έχουμε βροχές, σε κάποιες περιπτώσεις και καταιγίδες. Έχουμε μια ανάπαυλα το Σάββατο και αυτά τα φαινόμενα πάνω κάτω θα κρατήσουν μέχρι την Τρίτη. Μέχρι τη Δευτέρα κυρίως. Μάλιστα. Όχι τόσο έντονα όμως όπως σήμερα. Άρα όσο περνούν οι μέρες θα είναι πιο ήπια τα φαινόμενα. Μάλιστα. Και μετά πάμε για καλοκαίρι ή ακόμη νωρίς να το πούμε? Εντάξει, θα καλυτερεύσει κάπως ο καιρός. Μάλιστα. Οι θερμοκρασίες θα ανέβουν σταδιακά. Τώρα είμαστε περίπου 5 βαθμούς κάτω από το κανονικά. Ναι, πόσες είναι οι θερμοκρασίες σήμερα? 21-22 σήμερα. Αύριο τα κανονικά μιλούμε για 26-27. 26-27, μάλιστα. Σταδιακά όμως, με την άλλη εβδομάδα φαίνεται ότι θα φτάσουμε έτσι στα κανονικά επίπεδα σίγουρα. Μάλιστα. Ωραία. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Παρακαλώ. Γεια σας.